τώρα θα υποδεχθούμε στην πασαρέλα μας την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, την Νικολίνα Νικολούζου. Γιατί κοιτάς έτσι κάπως πλάγια και περίεργα. Το ζω. Το ζεις αγάπη μου. Πώς είσαι με την νίκη σου, πώς πέρασε ας πούμε αυτό το βράδυ, το οποίο φαντάζομαι ότι ήταν ας πούμε πολύ θριαμβευτικό. Δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον, ήμουν τόσο χαρούμενη, ήμουν τόσο στη φούσκα μου. Που πραγματικά ήμουν στο δικό μου κόσμο. Ή μου το λες αλήθεια. Αλήθεια. Κανονικά. Ναι. Ήσουν χαρούμενη. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν το περίμενες ότι θα ήσουν νικήτρια. Όχι. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Πού πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ μετά την νίκη μου του προηγούμενου επεισοδίου μαζεύω όλες μου τις φίλες και λέω: Λοιπόν, κορίτσια, θα σας πάρω και θα πάμε στο Μαρόκο, στο Μαρακέσ. Θα πάμε στο... 2-2 το Μαρακέ σήμερα. Ναι. Δεν θα πω το ξενοδοχείο, αλλά σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, πολύ καλά έτσι. Και μετά την ημέρα που είχαμε, που γιορτάζαμε και όλα αυτά, λέω πάμε για ένα δείπνο on me. Φυσικά on you. Ναι, on me. Για να φάμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και πάω εκεί. Οπότε είμαι σε ένα resort ναι. Και τρώω με τις φίλες μου στο εστιατόριο. Αν νομίζετε δηλαδή ότι πήρε τις 2.500 και τις έκανε ρούχα, όχι. Τις έκανε φαγητά στο Μαρακέσι, Νικολίνα. Πιστεύεις ότι πρωταγωνιστεί το παπούτσι, να πω πώς το έβαλα. Ναι. Ήμουν σίγουρη ότι καμία δεν θα βάζει αυτό το παπούτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και λέω εντάξει, θα είμαι εγώ αυτή που θα το επιλέξει. Είναι... αυτό είναι σίγουρο. Αναρωτιέμαι. Τι βαθμολογία θα δούνε τα ματάκια μας μόλις γυρίσουν οι καρδούλες. Φύγαμε! Να πω την αλήθεια μου. Ναι. Περίμενα πιο χαμηλά. Γιατί δεν περίμενα εγώ πιο χαμηλά. Και εδώ είναι τίνκα στα τριάρια. Βεβαίως η Σιμών έδειξε τις προθέσεις της. Ναι. Από πριν. Δηλαδή είναι ένα τίμιο ένα αυτό που έχει βάλει. Ναι. Και το οποίο φαντάζομαι θα υπερασπιστεί. Ναι. Ναι, αλλά θέλω πριν ξεκινήσουμε να μας μιλάς για το ένα. Θέλω να γυρίσεις την καρδούλα να μιλήσουμε για αυτά που έχεις γράψει πίσω από την καρδούλα. Δεν έχω γράψει κάτι. Εσύ που τα βλέπεις όλα, Κατερίνα, δηλαδή. Εσύ που τα βλέπεις όλα. Λοιπόν. Τι είχες γράψει? Τίποτα δεν είχα γράψει. Τις σκέψεις μου. Όταν είμαι εδώ, τις σκέψεις μου έτσι. Όταν έχω ένα κενό, γράφω κάτι και μετά το σβήνω. Καλώς ήρθατε, έλεγε. Κάτι τέτοιο και... Νομίζω ότι έλεγε καλώς ήρθατε στη θεατρική παράσταση, αλλά λέμε και άλλα κάνουμε. Αλλά είναι. Αλλά είναι και άλλα κάνουμε. Μάλιστα. Και μετά καλή απόλαυση, γιατί είμαστε. Και μετά καλή απόλαυση. Τι είναι αυτό, πες μου σε παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ αυτά. Έτσι μόνο μου ήρθε έτσι, σκεφτόμουν μια παράσταση που θα ήθελα να υπάρχει έτσι και... Λέω θα μπορούσε να είναι αυτός ο τίτλος της παράστασης, αλλά αυτά δεν είναι της ώρας. Τώρα είμαστε στο My Style Rocks, άλλωστε. Είναι κάτι που είναι αλλιώς και κάπως αλλιώς φαίνεται όχι, εδώ. Όχι. Είναι όλα ακριβώς όπως είναι εδώ. Είναι όλα αντικειμενικά, είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό, καλά είμαστε. Είναι τέλεια. Λοιπόν, να έρθουμε στα ρούχα. Άμα θέλεις. Λοιπόν. Είσαι φανταστική. Μου χάλασες όλο αυτό το κόνσεπτ όταν είπες ότι είσαι στο Μαρακές και είπες ότι θα είσαι σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και θα πας μετά για δείπνο το βράδυ με τις φίλες σου. Αν μου έλεγες ότι είσαι στο Μαρακές και πας στην αγορά να ψωνίσεις τα παντοφλάκια σου και τα κοσμήματά σου και τα καρικεύματά σου. Στην αγορά. Εντάξει, σου λέω εγώ και τα καρικεύματά σου θα ήταν τέλεια με αυτή την παντόφλα. Αυτή η παντόφλα είναι σοκαριστικά. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα ότι. Σοκαριστικά τι? Άθλια. Α! Εντάξει, είναι τύπου... Θα μπορούσε να είναι σοκαριστικά υπέροχη, δηλαδή, κατάλαβες. Την καταλάβει. Όχι, να σου πω κάτι. Την έχω καταλάβει, δηλαδή ήμουν σίγουρη ότι δεν θα της αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Όχι, είσαι τέλεια. Αν έλεγες ότι πας στην αγορά θα σου βάζα δύο. Μιλες γιατί... Wow. Θα έβαζες ένα ή δύο ούτως ή άλλο. Άκου, δεν σου αρέσει δύο αυτό. Θα έβαζα. Αυτό είπα, δύο το θα έβαζα. Δύο θα έβαζα. Εγώ ψέματα, γενικά, δεν λέω. Είσαι τόσο γενναιόδορη.
Λοιπόν, το παπούτσι αυτό είναι τύπου, αν μου έλεγες ότι είσαι κέρδισες από το My Style Rockstar, ναι, και έχεις μία βίλα στο Μαρακές, γιατί μόνο κερδίζεις, και βγήκες να ποτίσεις τα λουλούδια σου και ξέρω εγώ να πάρεις τα χρυσά αυγά από τις κότες σου, με αυτές τις παντόφλα θα το δεχόμουν. Λοιπόν. Αλλά όχι, αυτή η παντόφλα είναι σοκαριστική και για μένα στα μάτια μου ακυρώνει το υπέροχο look που έχεις. Μα γιατί, κοίταξες κάτι όμως. Πραγματικά. Εγώ καταρχήν δεν ξέρω αν αυτό το παπούτσι κατατάσσεται σε καλοκαιρινό παπούτσι. Αυτό είναι τύπου. Γιατί τι είναι, χειμωνιάτικο. Είναι, ναι, πού να το βάλει. Όχι, αυτό είναι. Άλπης. Λοιπόν. Όχι, καλά, σίγουρα δεν το βάλει Άλπης. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Θα τα πάρουμε όλα μαζί. Γιατί εδώ διαγωνίζομαι εγώ. Ναι. Είμαι λουτσακού, μια κοπέλα η οποία έχω μια αισθητική. Ναι. Η οποία έχει. Μ' αρέσει τα προχωρημένα πράγματα, ήταν λίγο περίεργα, ήταν λίγο για εσένα σοκαριστικά άθλια και αυτό. Αυτό το παπούτσι για εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την εικόνα. Γιατί είναι αυτό το αναπάντεχο. Δηλαδή, θα μπορούσα να είχα βάλει 100 επιλογές με αυτό το ρούχο. Να το είχα πάει λίγο πιο συντηρητικά, λίγο πιο φίνα και όλα αυτά. Και λέω, γιατί δεν βάζω λίγο πιο aggressive κοσμήματα. Κάτι που δεν θα βάλει σίγουρα κανείς. Λίγο πιο έντονη παντόφλα, παπούτσι, όπως θες, πες το. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη αναφορά στο λάνθιμο. Φοβερό. Το έχω κι εγώ αυτό το σκουλαρίκι. Ορίστε. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή δεν θα ήθελα να βάλω κάποιο. Ωραία, αν έπρεπε να βάλεις αυτό το παπούτσι τουλάχιστον, ας πούμε ότι το βάζεις. Το βάλε. Το βάλα. Ας πούμε ότι υπάρχει αυτό το παπούτσι και δεν ονειρεύομαι κάποιος να με τσιμπήσει. Όχι. Που το βλέπω. Ας ήταν πιο μακρύ το παντελόνι. Λοιπόν, ναι, είσαι θεά προς τα πάνω. Το κόνσεπτ δεν μ' άρεσε εδώ. Δηλαδή να πας τώρα σε καλό ξενοδοχείο να βγεις για δείπνο με αυτό. Ναι, αλλά θα πήγαινε εγώ και φίλες μου. Θα σε περάσουν και καλά, έχουμε μια κυπουρό η οποία έπαιζε στο Μάιστα Ρούξα, ήταν από τη Λαντάφυλλα. Αυτό το σχόλιο δεν το δέχομαι. Μη με τρελαίνει. Δεν ακούω το κυπουρό. Γιατί ο κυπουρό τι είναι, δεν είναι υποτιμητικό να είσαι τίποτα. Αλλά δεν είμαι εντυμένη κυπουρό. Α, όχι, δεν είσαι. Θα ήσουν μια stylist κυπουρό. Είναι ένα girls night out. Με μια. Αυτό, night out με αυτό το παπούτσι διάθεση... που σε κυνηγάγανε εκεί πέρα οι άνθρωποι και βγήκε, έβαλε την παντόφλα να βγει έξω. Να σου πω. Μπορεί να έχει φότσι και να ήθελε να έχει τα πόδια τη άνετα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ήθελε. Για όλο αυτό που δεν πα πουθενά. Ούτε ένα λάστιχο σου λείπει να βγει να ποτίσει λίγο έξω το τέτοιο. Μα και εσύ όμω επιμένει πάρα πολύ. Σταμάτα με το κυπουρό. Ναι. Να σου πω καλύτερα εγώ το μεσόωρο. 2,5.